έθεσε έμπαθη. Ψυχαγωγία σημαίνει αγωγή της ψυχής. Η συμμετοχή σε έργα ανώτερα που μορφώνουν πνευματικά και ψυχικά. Τι μας μαθαίνει όμως η συμμετοχή μας σε ζωολογικούς κήπους? Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τα βουρκωμένα μάτια ενός αγριογούρουνου και τη θλιμμένη έκφρασή του στο ζωολογικό κήπο της Φλόρινας όταν ήμουν μικρή. Το είχαν κλεισμένο σε ένα τσιμεντένιο χώρο πιο κάτω από το έδαφος, σαν σε ένα ρηχό πηγάδι. Είχαμε σοκαριστεί οικογενειακώς. Έφυγα κλαίγοντας. Ορκίστηκα να μην ξαναπάω ποτέ μου σε ζωολογικό κήπο. Ο εγκλεισμός πλασμάτων και η έκθεσή του ως θέαμα ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν αυτοκράτορες του παρελθόντος εχμαλώτιζαν ζώα, επιδεικνύοντάς τα για λόγους επιβολής και επίδειξης κυριαρχίας. Το δυνατό άγριο ζώο που πλέον ήταν αδύναμο σκλάβος πίσω από τα κάγκελα, χρησιμοποιείται ως ένδειξη δύναμης στους υπηκόους για την επιβολή εξουσίας και της χειραγώγησής τους συνειδητά και υποσυνείδητα. Ο δυτικός ανώτερος υποτίθεται πολιτισμός, τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, δημιούργησε και ανθρώπινους ζωολογικούς κήπους με τη σημερινή τους μορφή σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Γύρω στους 35 άνθρωποι απήχθησαν, 35.000 συγγνώμη, άνθρωποι απήχθησαν από τις εξωτικές τους χώρες, από εμπόρους κυνηγούς, σε συνεργασία με ανθρωπολόγους όλα αυτά τα χρόνια και φυλακίστηκαν σε ζωολογικούς κήπους, ώστε τα εκατομμύρια των επισκεπτών, λευκοί, κουστούμάτοι κύριοι και κυρίες με καπελάκια, να δουν το σπάνιο αυτό θέαμα. Μόλις το 1958 έκλεισε και ο τελευταίος ανθρωπολογικός κήπος στις Βρυξέλλες, αφού όλοι οι έγκλειστοι πέθαναν και θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο. Εξαναγκαζόμενοι να εκτελούν εξαντλητικά σόου και ζώντας σε άθλιες συνθήκες, πέθαιναν πρόωρα. Όταν έκλειναν οι ανθρωπολογικοί κήποι, τους πέταγαν στο δρόμο και πέθαναν από τις κακουχίες, ενώ πολλές γυναίκες τις εκμεταλλεύτηκαν στην πορνεία. Αυτά τα ελαχιστότατα για τον πολιτισμό μας είναι απίστευτα ενδεικτικά και φωτογραφικά για την νοοτροπία μας. Πώς να πετάξεις από πάνω σου χιλιάδες χρόνια εξουσιαστικής, τροπιαστικής και καταστροφικής νοοτροπίας. Τα τετράποδα ζώα είναι ακόμη εκεί, φυλακισμένα, για να πάει ο ανώτερος άνθρωπος μαζί με το βλαστάρι του να τα δει, να παρατηρήσει, να γελάσει, να βγάλει καμιά φωτογραφία, να τους πετάξει κάτι να φάνε, γιατί είναι και ψηλαφνικός. Είναι γνωστό ότι τα ζώα υπό συνθήκες εχμαλωσίας βγάζουν συμπεριφορές που δεν απαντώνται πουθενά στη φύση. Νευρωτικές συμπεριφορές, όπως βηματισμοί πάνω κάτω στο ίδιο σημείο, δαγκώνουν κάγκελα, αυτοτραυματισμοί και αυτοακροτηριασμοί. Τρώνε τους εμετούς τους και τα κόπρανά τους, μονότονες συνεχείς κινήσεις του σώματος, απάθεια και πολλά άλλα. Τους χορηγούν ψυχοτρόπες ουσίες για να μην δείτε εσείς και το παιδί σας κάτι παράξενο. Τους κάνουν ευθανασία γιατί είναι περιτά όταν έρχεται ένα νέο να πάρει τη θέση τους. Τα πυροβολούν εν ψυχρό με το παραμικρό. Όχι κυρία μου και κύριε, να μην πας το παιδάκι σου εκεί. Τι να διάλωστε, τον εγκλεισμό, να γελάσει με τη δυστυχία, να εκπαιδευτεί πως είναι φυσιολογικό, σκεπτόμενος ότι έτσι κάνουν όλοι, οπότε είναι αποδεκτό, είναι εντάξει. Δεν έχει να κάνει με σένα και το που θα έχει την ευκαιρία το παιδάκι σου να δει τέτοια ζώα. Έχει να κάνει με ανώτερες διδαχές. Ελευθερία, σεβασμό, ενσυναίσθηση. Ψηλά γράμματα για κάποιους. Ναι, η ζήτηση δημιουργεί την προσφορά άλλωστε. Αν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από κάπου, θα ήταν η σκέψη να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Τόσο απλά. Μερικοί λοιπόν τον έχουμε χεσμένο αυτόν τον πολιτισμό, αυτή την νοοτροπία. Και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Μέχρι κάθε κλουβί να είναι άδειο, μέχρι να υπάρξει σεβασμός στη ζωή και στην ελευθερία όλων των πλασμάτων. Ευχαριστώ. Μπράβο.